Το πράσινο φως άναψε η διαχειριστική αρχή του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής για ένα πολύ σημαντικό αρδευτικό έργο της Ηλίας. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Πατρίς, πρόκειται για την υπογειοποίηση δικτύων φυσικής ροής για το στοευγαστούνης Αμαλιάδας Α Πύργου Πελοποίου και Επιταλίου με την έγκριση της τοπογραφικής μελέτης που συντάχθηκε από τα γραφεία μελετών Χάιντρομεν Σύμβουλη Μηχανική ΕΕ Αντωνόπουλο Μιχαήλ και Κεχαγιά Ελένη. Ο πρόεδρος της διαχειριστικής αρχής Βαγγέλης Διβάρης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης στις 11 Ιανουαρίου και την κοινοποίησε στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι το παραπάνω έργο έχει αρχικά ενταχθεί στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής με δημόσια δαπάνη 11,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται να αξιολογείται θετικά παρά τις περικοπές που γίνονται μετά την υπέρβαση ένταξης έργων αγροτικής οδοποιίας. Ο ηλίος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Κουτσούκος, ερωτηθείς για την πρόοδο του έργου, επισήμανε ότι αρχικά θα ενταχθεί στο πρόγραμμα με 11,5 εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη και πρόσθεσε. Όπως επεσήμανα και στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Αρχαία Ολυμπία, οι πυρόπληκτες περιοχές έχουν προτεραιότητα στο πρόγραμμα. Πρέπει να τονίσω ότι παρά το γεγονός της περικοπής έργων λόγω υπερκάλυψης του προγράμματος, την επαναξιολόγηση που γίνεται, οι πυρόπληκτοι νομοί που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες έχουν προτεραιότητα. Οι διοικήσεις των ΤΟΕΒ από την πλευρά τους αντιμετωπίζουν θετικά αυτή την εξέλιξη, αφού όπως αναφέρουν θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος στη διαχείριση του νερού, όπου θα προκύψει και όφελος, ενώ τονίζουν πως ήταν κάτι που περίμεναν να γίνει. Επειδή έχω ακουστά για αυτό το πράγμα και έχω διαβάσει από πολλά χρόνια έχει γίνει κάποιες ενέργειες με το Αλέξανδρος Μπαλτατζής, έχω να πω ότι δεν είναι στο δικό μου, εγώ δεν έχω καναλέτα, είναι όπως είναι για την Αμαλιάδα, για την Γαστούνη, για Πελόπιο, Επιτάλιο και ειδικά η Γαστούνη έχει μεγάλο πρόβλημα και ο κύριος Κουλούρης το έχει πάρει σαν όρκο, ας το πούμε, τιμής να γίνει, διότι εδώ κάπως δεν ποτίζεται διαφορετικά. Και τα καναλέτα, όπως λέμε, έχουν σπάσει όλα και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, είναι πολύ καλό, μακάρι να γίνει. Ακριβώς για την είδηση αυτή είναι ευχάριστο. Και την περιμέναμε οπωσδήποτε, την περιμένουμε κάποια χρόνια τώρα. Είχε γίνει κάποια σχετική μελέτη. Περιμέναμε οπωσδήποτε αυτή τη θετική εξέλιξη. Μακάρι να γίνει. Αυτό το θέλουμε. Είναι οπωσδήποτε όφελος και οικονομία στο νερό, γιατί από τα καναλέτα φεύγει το νερό ελεύθερα. Δεν μπορούμε να το, πώς να το πούμε, να το ελέγξουμε τόσο καλά. Ποτίζει κάποιος, φεύγει το νερό, το υπόλοιπο φεύγει, πάει στο ποτάμι. Ενώ όταν θα γίνουν υπόγεια, θα είναι οπωσδήποτε και από εκεί φεύγει, γίνονται κάποιες σπατάλες, αλλά όχι τόσο όσο το... Και θα έχουμε και οικονομία οπωσδήποτε.